Ήταν φανταστική εμπειρία. Ήταν η τιμή μου πραγματικά να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε μια τόσο πολύ μεγάλη διοργάνωση. Θέλω να μου πεις για την Κοντσίτα. Τα ραγουδά στο τραγούδι στο Familiar. Μου είπε ότι είμαι πιο όμορφη από αυτήν ως Κοντσίτα. Και του είπα εντάξει, όχι, ο καθένας ξέρεις. Ήταν ωραίο κομπλιμέντο. Όσον αφορά το κομμάτι της Eurovision, τι να σου πω. Θα πήγαινες νομίζω. Εγώ δεν το σκέφτομαι. Γιατί? Αλλά. Γιατί θα δεν ξέρω και πώς. Γιατί... Τι βάζουμε υποψηφιότητα. Δεν ξέρω πώς γίνεται όλο αυτό το σκηνικό. Κοίτα, στην Ελλάδα τώρα γίνονταν... Δεν το έχω ψάξει και ποτέ. Στην Κύπρο με ανάθεση γίνεται. Δηλαδή φέτος έγινε με ανάθεση. Μου. Έχει γίνει και με διαγωνισμό. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει ποτέ. Εσύ. Δεν το σκέφτομαι. Δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σε ρωτήσω γιατί έχει γίνει ολόκληρο σούσορο. Έλα τώρα, όχι. Τι έχει γίνει με το κουμπί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ απλά συνόδευσα. Ωραίο ήταν, γιατί γελά. Το πουλάκι, πρωτεΐνη. Και διατροφή. Ο κύριος αλλά... Κουτσούμπας τι σου είπε όταν... Πολύ γλυκός. Πολύ γλυκός, πολύ ευγενικός. Ήμουνα μαζί με τον σύζυγό μου, το συνόδευσα σε μια πολιτιστική εκδήλωση. Δεν έχω κάτι άλλο γιατί γέλα. Στον Περισσό, έλα, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Γιατί το, όλοι το είπαμε ότι ήταν πολύ ωραίο. Εντάξει, εγώ όταν είσαι με έναν άνθρωπο, αγαπάς και στηρίζεις όλες του τις επιλογές. Είμαστε μαζί 10 χρόνια. Τον λατρεύω, τον θαυμάζω σαν άνθρωπο, γιατί εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πώς έχει βοηθήσει, Κατερίνα? Στο να συζητάμε, να κάνουμε άπειρες συζητήσεις και όχι μόνο στο κομμάτι της δουλειάς, και σαν άνθρωπος, να σκέφτομαι διαφορετικά. Είναι φιλόλογος. Είναι εγώ τον βλέπω σε μια κοινή δηλαδή, βιβλιοθήκη. Η μαμά θα είναι πολύ περήφανη, γιατί και η μαμά είναι η δουλειά της αυτή. Θεωρώ ότι είπες ότι πριν το γνωρίσει. Μαμά είναι φιλόλογος πάνω απ' όλα, μην το ξεχνάς. Ναι, είναι μια καλή πεθέρα νομίζω η μαμά μου. Τον αγαπάει πάρα πολύ. Σίγουρα. Στον Αντένα τι γίνεται, θα αναλάβεις εκπομπή? Θα δούμε. Δεν έχουμε συζητήσει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο μέχρι στιγμής για να μπορέσω και εγώ να τα ανακοινώσω. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε κάποια πραγματάκια. Ακούγεται είμαι και εγώ λίγο, ναι. Για τηλεπαιχνίδια, Σαββατοκύριακο. Ξέρω. Αν θα κάνω κάτι τηλεοπτικό, θα θέλω να είναι κάτι που πραγματικά να μου αρέσει και να είναι το επόμενο βήμα. Θα έκανες ένα ντουέτο με την Ελένη Φουρέιρα ή θα άφηνες το Βαγγέλη να βγει μια φορά? Γιατί κάνανε μονόπλευρα. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Έχουμε μοιραστεί την ίδια σκηνή, οπότε έχει γίνει αυτό. Το 2010, νομίζω. Θα τον άφηνες να βγει ένα ραντεβού με την Ελένη Φουρέιρα? Καλά, μου τι με ρωτάς τώρα. Ρε παιδί μου, χιούμορ κάνω. Το καταλαβαίνεις ότι κάνω χιούμορ, έτσι. Όπως με χιούμορ έγινε και από την άλλη πλευρά. Τι τώρα αυτό. Με χιούμορ έγινε από την άλλη πλευρά. Μπουρδουκλωθήκαμε όμως, γιατί κάποιοι άνθρωποι που μας βλέπουν, οι γονείς, άνθρωποι λίγο πιο μεγάλοι, δεν έχουν αμερικάνικο χιούμορ. Ή πολλές φορές κάποια πράγματα οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν μπορούν να τα αντιληφθούν. Και δεν θέλω να στεναχωριέται με τίποτα η οικογένειά μου. Είναι δηλαδή, πώς να σου πω, η μανούλα μου, ο πατέρας μου, τους αγαπάω, τους έχω μέσα στην καρδιά μου και δεν θέλω, επειδή δεν τα αντιλαμβάνονται και επειδή καμιά φορά είναι άλλες γενιές, είναι άλλη φιλοσοφία, δεν μπορούν να το πιάσουν όπως το συζητάμε εμείς, ας πούμε, τώρα.